Θυμάμαι αυτά που μου έλεγε ο παππούς. Αυτό το χωράφι είναι το μέλλον σου. Όσα του δίνεις, αλλά τόσα σου επιστρέφει. Βες αυτό, το Σλαβόλ. Λοιπόν, με αυτό ψεκάζεις μετά τη σπορά για καλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγή. Ευχαριστώ παππού για τις συμβουλές σου. Για διαφυλικούς ψεκασμούς σε όλες τις μεγάλες καλλιέργειες, τα κυπευτικά και λουλούδια, Σλαβόλ, η συνταγή για μεγαλύτερες αποδόσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο για το καιρό από το ένα Channel. Όμορφη Κυριακή θα είναι αύριο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καλός ο καιρός, με ήλιο, λίγα συννεφάκια, ανεπαίσθητα, ό,τι πρέπει για βόλτες, χαλάρωση αλλά και για καλλιεργητικές εργασίες, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει. Ας δούμε το καιρό αναλυτικά. Από 7 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα με λίγη συννεφιά και στην Αλεξανδρούπολη λίγη συννεφιά, έως 17 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, έως 17 και στη Σαμοθράκη, έως 18 στην Κομωτινή, από 9 έως 18 στην Ξάνθη. Όπως βλέπετε παντού, ο ήλιος θα είναι ο κυρίαρχος για αύριο, λίγα σύννεφα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. 11 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θάσο, έως 19 στην Καβάλα, έως 19 στη Δράμα, έως 22, μπορεί και 23. Στις Σέρες με αρκετή ζέστη κατά τις μεσημεριανές ώρες. Νότια άνεμοι παντού, μεταξύ Χαλκιδικής και νότια της Θάσου, έως 4 μποφόρ, έως 4 μποφόρ και στο Θρακικό Πέλαγος και 4 με 5 μποφόρ νοτιάδες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Στις αγροτικές περιοχές τώρα, όπως βλέπετε, παντού θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με καλό καιρό και λίγα σύννεφα. Στο Σιδηρόκαστρο στις Σέρες, 3 έως 4 μποφόρ νοτιάδες, 9 έως 14 βαθμούς η θερμοκρασία. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στη Νέα Πέραμο στη Καβάλα, έως 19 στον Ευροκόπη, έως 20 στο Σουφλίκι εκεί με νοτιάδες, 3 έως 4 από φόρ. Παρόμοιο ήταν ο καιρός και για την Δευτέρα, παντού νοτιάδες, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία τις πρωινές ώρες. Αναλυτικά όμως για το καιρό της Δευτέρας θα μιλήσουμε στο αυριανό μας δελτίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, παντού θα επικρατήσει έθριος καιρός, έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα με λίγα συννεφιά. Δεν θα υπάρχουν σύννεφα στη Στερεά Ελλάδα, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία, 12 έως 21, 22 βαθμοί θα είναι η θερμοκρασία στη Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Παντού νοτιάδες, έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο, έως 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, νότιο νοτιοδυτική άνεμη στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο, εντάσσεως έως 4 έως 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό θα δούμε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγρότες. Ασθένειες της ελιάς, κυκλοκόνιο. Μύκητας ευρέως διαδεδομένος στους ελαιώνες. Προκαλεί κοιλίδες στην επάνω επιφάνεια των φύλων. Συνθήκες ανάπτυξης. Βασικός παράγοντας ανάπτυξης του μύκητα είναι η υγρασία που προκαλεί διαβροχή του φύλου. Ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι επιμολύσεις ξεκινούν από ήδη προσβεβλημένα φύλλα, συνήθως σε χαμηλά τμήματα των ελαιόδεντρων. Επιρρεπής στην ασθένεια είναι οι ελαιώνες σε χαμηλές επίπεδες παιδινές περιοχές με γυτνίαση σε ρέματα και ποτάμια και σε περιοχές με συχνή εμφάνιση νυχτερινής δροσιάς ή πρωινής ομίχλης. Καλλιεργητικά μέτρα. Σωστό κλάδεμα για αερισμό των δέντρων και καλή διαβροχή της φυλικής επιφάνειας στους ψεκασμούς. Απομάκρυνση κλαδιών με προσβεβλημένα φύλλα μετά το κλάδεμα. Ζυζανιοκτονία για περιορισμό των ζυζανίων που προκαλούν αύξηση της υψηλής υγρασίας, δροσιά, η οποία ευνοεί την ασθένεια και προκαλεί μολύσεις στα χαμηλά τμήματα των ελαιόδεντρων, στις ποδιές. Αντιμετώπιση. Σε περιοχές που οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα, εφαρμόζεται άμεσα ένας ψεκασμός και ένας επαναληπτικός μετά από 25 έως 30 ημέρες με καλή διαβροχή. Όταν εφαρμόζονται χαλκούχα σκευάσματα, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος να είναι 150 με 200 λίτρα αναστρέμα σε ελαιόδεντρα ηλικίας 10 χρονών και πάνω. Αυτό θα είναι ο καιρός για αύριο Κυριακή, κυρίες και κύριοι. Για περισσότερες πληροφορίες για το καιρό και όχι μόνο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.enanews.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Ρε Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Το Σλαβό λες το χρησιμοποιείς? Εγώ, φίλε μου, το Σλαβό λες το χρησιμοποιώ στα πάντα. Και στο καλαμπόκι, και στο στάρι, και στον ηλίανθο, και στη σόγια. Η γυναίκα μου το χρησιμοποιεί και στα κυπευτικά και στα λουλούδια. Και πώς το χρησιμοποιείς? Απλά. Ψεκάζεις το σπόρο, τον στεγνώνεις και σπέρνεις. Τα φυτά κάνουν γερή ρίζα. Μεγαλύτερο φύλλο, ξεκινάνε καλύτερα και δίνουν καλύτερη παραγωγή. Το κοιτάς και αυτό μεγαλώνει. Έλα να σου δείξω. Σλαβό λες. Φυτρώνει γρήγορα και δίνει μεγάλη παραγωγή. Agro-Unique.